Κατίνα Παξινού έφυγε σε ηλικία 73 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στις 22 Φεβρουαρίου του 1973. Ήταν ήδη βαριά άρρωστη η Παξινού από την επάρατη ασθένεια, όταν τη θεατρική περίοδο 71-72 έπαιζε συγκλονιστικά αλλά με φρικτούς πόνους την ηρωίδα του Μπρεθ που πουλούσε την πραμάτια της στα μέτωπα του πολέμου, τη μάνα Κουράγιο. Όταν μεγάλωσε και την εγκατέλειπε ο εαυτός της βιολογικά, δηλαδή είχε αρχίσει να καταραίει και ιδίως με την αρρώστια της, που έπαιξε το τελευταίο της έργο τη μάνα Κουράγιο πάρα πολύ άρρωστη, στα παρασκήνια ήταν μια γυραιά κυριούλα, κυρούλα, μαζεμένη σε μια γωνιά. Δεν έβλεπε καλά, δεν άκουγε καλά. Και της λέγανε, κυρία Παξινού, βγαίνετε. Και πήγαινε, έτσι, κερτωμένη τη βαστάγανε για να ανέβει στη σκηνή. Και μόλις ανέβαινε στη σκηνή, γινόταν αυτό το θαύμα. Ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που τιμήθηκε με Όσκαρ το 1944 για το ρόλο της φλογερής πατριώτισσας της Ισπανίας, Πιλάρ, στο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», όπως και η πρώτη από την Ελλάδα. Για το κινηματογραφικό έργο «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», το 1947 βραβεύτηκε με το βραβείο Κοκτό. When we'll die, we will die for keeps and we'll never see the sun again. So look at the sun while it's here, it's there. Ως πραξικόπημα της πιτζάμας έμεινε στην ιστορία η συνωμοτική κίνηση ομάδας αξιωματικών για την ανατροπή της κυβέρνησης Καραμαλή, που αποκαλύφθηκε σαν σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου του 1975. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Σαβέρο φανακοινώνει την καταστολή της συνωμοτικής κίνησης στο στράτευμα. Ο Υπουργός αποκάλεσε την κίνηση πραξικόπημα της πιτζάμας, επειδή περισσότεροι από τους κινηματίες συνελήφθησαν την ώρα του ύπνου. Το πραξικόπημα της πιτζάμας ήταν μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και ανατροπής της κυβέρνησης Καραμαλή από πιστούς στη Χούντα ανώτερους και ανώτερους αξιωματικούς. Την κάθαρση του στρατεύματος ζήτησαν στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί. Περνούμε τον 8ο μήνα μετά την κατάρρευση της Χούντας. Και με όλα τα αυτά, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν το προηγούμενο καθεστώς ετόλμησαν να οργανώσουν νέο κίνημα, αποδεικνύει ότι κάτι τι σάπιο υπάρχει εις των κρατικών οργανισμών. Χωρίς κάθαρση είναι αδύνατο να θεμελιωθεί η δημοκρατία. Πέραν εντελώς από την παραδειγματική τιμωρία των χουντικών αξιωματικών και την άμεση κάθαρση, πέραν από αυτό, το οποίο άριστα παρουσίασε ο προλαλής σας αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου Νέων Δυνάμεων, πιστεύουμε ότι πρώτο μέτρο είναι η άμεση αποστράτευση των ηγετικών εκείνων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που είτε επαγγελματικά, είτε λόγω της αναμίξεώς τους στην πολιτική, είτε λόγω στενών συνδέσμων με ξένες υπηρεσίες, δεν εμπνέουν σήμερα εμπιστοσύνη και στο στράτευμα και στο λαό. Όλες οι πτέρυγες της Βουλής προσπάθησαν να βοηθήσουν στο έργο της αποχουντοποίησης, στο έργο της κάθαρσης, στο έργο της απόκτησης ενός στρατού που να είναι εγγύηση για τις δημοκρατικές ελευθερίες στο εσωτερικό. Εν όψη των προεδρικών εκλογών του 1995, το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης πρότεινε και στήριξε ως υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο Τσαλτάρη. Κατά την πρώτη ψηφοφορία που γίνεται σαν σήμερα στη Βουλή για την ανάδειξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, εψήφισαν 300 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Στεφανόπουλου εψήφισαν 181 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Τσαλτάρη εψήφισαν 109 βουλευτές. Το αποτέλεσμα και στις δύο επόμενες ψηφοφορίες, στις 2 και 8 Μαρτίου του 1995, για τον νικητή της αναμέτρησης ήταν ακριβώς το ίδιο. Η Πολιτική Άνοιξη αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση